Είναι μεταξύ 16 και 23 ετών. Τους ενδιαφέρει η πολιτική και θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου για πρώτη φορά. Ποια είναι τα κύρια θέματα που τους απασχολούν? Χιλιάδες νέοι ψηφοφόροι βρέθηκαν στο Διεθνές Φόρουμ της Γάνδης και συζήτησαν όλα τα ζητήματα που κρίνουν ότι πρέπει να αναδειχθούν. Η κλιματική αλλαγή είναι μια επικείμενη απειλή. Και σκεπτόμενος τον εαυτό μου να έχει οικογένεια στο μέλλον, θέλω τα παιδιά μου να είναι σε έναν κόσμο που να θριαμβεύει και να είναι υγιής. Νομίζω ότι θα πρέπει ξεκάθαρα να εστιάσουμε στη Συμφωνία του Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για μένα είναι η κλιματική αλλαγή. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα είναι η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Τους τελευταίους 10 μήνες οι θερμοκρασίες ήταν πιο υψηλές σε σχέση με το μέσο όρο που ίσχυε κάποτε. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos για το Euronews έδειξε ότι μισή ψηφοφόροι από 19 έως 29 ετών θεωρούν την προστασία του κλίματος προτεραιότητα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που τους απασχολεί. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμια. Υπάρχει μια νέα απειλή από τα Ανατολικά, με τη Ρωσία τώρα να γίνεται όλο και πιο επιθετική. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοια εισβολή σε γειτονική χώρα, στην Ουκρανία. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να προσέλθουν στις κάλπες όσο πιο πολλοί νέοι γίνεται. Το Διεθνές Φόρουμ της Γάνδης διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Νέων. Πρόκειται για έναν αναγνωρισμένο φορέα που χρηματοδοτείται εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο την κινητοποίηση και την ενημέρωση των νέων. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν ενεργοί πολίτες και πρέπει να είναι ενήμεροι για ζητήματα που τους επηρεάζουν. Και πιστεύω ότι τώρα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, είναι σημαντικό να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν στα κοινά. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Νέων είναι ένα καταπληκτικό δίκτυο για αυτούς, για να ενημερωθούν πραγματικά για τα θέματα.